Αποτελεί πόλο έλξης και θαυμασμού για χιλιάδες τουρίστες. Όμως το τελευταίο διάστημα στο ιδυλιακό τοπίο του απέραντου γαλάζιου έχουν προσθεθεί δύο σαπιοκάραβα έτοιμα να βυθιστούν. Ο λόγος για την τουριστική περιοχή της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθυμνο. Είναι εδώ εγκαταλελειμμένα, το ένα είναι 2 χρόνια και το άλλο είναι κάποιους μήνες για ποινικά δικήματα. Τα δύο σαπιοκάραβα βρίσκονται στο γραφικό λιμανάκι του οικισμού, το ένα τα 2 τελευταία χρόνια και το άλλο από το χειμώνα, προκαλώντας την έκρηξη των κατοίκων και τη δυσφορία των επισκεπτών. Καταλαμβάνουν χώρο, υπάρχουν αιτήματα από τουριστικά σκάφη αναψυχής, τα οποία αδυνατούν να δέσουν στην προβλήτα. Τα δύο πλοία έχουν κατασχεθεί από τις λιμενικές αρχές, ενώ η παραμονή τους στα νερά της Αγίας Γαλήνης εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για ανθρώπους και περιβάλλον, καθώς συνιστούν για την περιοχή περιβαλλοντική βόμβα. Έχουμε κάνει ενέργειες, οι φορείς αντιδρούν, όπως και οι κάτοικοι, όπως και οι περαστικοί άνθρωποι εδώ πέρα, οι επισκέπτες. Εμείς ζητάμε άμεσα την απομάκρυσή τους. Γιατί μόνο ζημιά δημιουργούν και σε περίπτωση βύθισης η ζημιά θα είναι τέτοια η οποία εμάς δυστυχώς θα μας τελειώσει σαν τουριστικό προορισμό. Ζητάμε λοιπόν από την πολιτεία να κινηθεί άμεσα και να απομακρυνθούν αυτά τα πλοία το γρηγορότερο από την Αγία Γαλήνη. Λύση στο πρόβλημα τουλάχιστον για το ένα πλοίο αναμένεται να δοθεί μέσα στον επόμενο μήνα, έπειτα από τις ενέργειες του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου, που είναι και ο φορέας διαχείρισης του λιμανιού. Έχει ξεκινήσει τη διαδικασία εδώ και πολύ καιρό. Μετά από αλλεπάλληλους διαγωνισμούς, ο τελευταίος που διενεργήθηκε τη Δευτέρα στις 17 Αυγούστου ανέδειξε ανάδοχο. Και αναμένουμε την απομάκρυνση του σκάφου σε 1 μήνα περίπου. Αξίζει πάντως να αναφέρουμε ότι τα κατασχεμένα από το λιμενικό σκάφη καταλήγουν συνήθως στο καραβοστάσι της Ελευσίνας.